ανθρώπων κατηγήν, επιβάλλον των πρόσωπων την ειδήση. Κάστον δε αυτόν ορίσταν στα σωροτεσία της κατηγίας αυτών και δεν σε βέσιμο ανέθνος εξαιρέτως την ειδήση σας, την επίγνωση της ειδήσης αυτοκαρισάτους, προς το φως της Ορθοδόξου πίστης και των ειδήσης σας και μεγάλους εξ αυτού την Εκκλησία Πατέρα της Δασκάλου σαν αλήθες, ελεύθερον μεν επί αιώνας διατηρήσας, δροθέμετε εστηρήσας και διασώσας και εις ελεύθερον αυτής διόν καναστήσας, αυτός παράγατε τέτοτα, δέξε τας ευχάσιμων και τας προσευχάς και υπάρχουν σου λοιπόν των εν πίστη διωμένων σου εκτενώς, τα φυσικά των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών εθνιός έχουν εισαμένων και ηρωικός προσώπτου, η μαχαίρα και αγαπούλια λεβεντέντων, η ελεγχοπαρουσία και η καμπουχή αποθαρόντων, Πατέρων και αδελφών ημών κατά την γενοκτονία την γενομένη εις των πόντων, μετά τον αμπαιόν μου σου ευαρίστης άμπορ ανάπαυσον, ημάς δε πάντας, ο υπερασπιστής των σωτηρίων ημών αξίους της ελευθερίας ανάδειξον και εν ειρήνη διαφύλαξον, πάσαν αρχή και εξουσία εν το κράτη, των φιλόπιστων στρατών και των λαών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευστάθιαν την Εκκλησία και την Πολιτεία δόγμενος. Σιγαριό άρχο της ειρήνης και ζωτηρών ψυχολημών και συνδόξεν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Με το πνεύμα των δικαίων των τελειωμένων, το σιγά των τούνε στου σωτέρων, να το σοφίλα των εφαίρων και στην μακαρία ζωή την παρασύχη των τροφέων. Ως ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις και ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωτήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα στιγμές των δούλων σου σώτερα να παψώ. Και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήνα, ημών η αγνή και άγνωτος παρθένος, ιδέων απράσου και ίσασα,
Πέλευε υπέρ του ελεηδίνη και συγχωρηθήνη τα αστιά των δούλων σου. Ελέησον μας ο Θεός και το μεγαλό σου, το μετάστη πάλι σου και ελέησον. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα τον Μακαρία μνήμης και ενίων επάμψες των ψυχών πάντων κατά την γενοκτονία των πολιτιών αδεθανμών. Εν πυρή, μαχαίρα, φόνη, πτυγμό και μαρτυρία πολλών τελειοθέντων. Και είπε στου κορδίνα αυτή πάμπη με ρημα εκουσιώντε και ακούσιώ. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Όπως κύριος εδώ στάξει τα σπουγάζα αυτό μέσα γιατί για να πάω με και άβεση των αυτών μαρτιών παραγιστώ το δεν άδει πασιλή και δεν είμαι το πιόνο το σκύριο. Ο Θεός των πνευμάτων και μας ακούς και τον θάνατον καταργήσεις, τον δε διάβολον καταπατήσεις και η ζωή του κόσμου στο ρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάποψαν και συγχώρησαν τα σφυγάς πάντων των υπερκυστήσεων και της πατρίδος, αγωνισαμένων ηρωικός και πεσών των ευκλαιώσεων της πηγαίνης που αναγώσει πάλι και επεσκάτων και δανείν των αδελφών ημών των θυσιαστέντων κατά την γενοκτονία το εν του ηγενωμένην εν το φόν των πατέρων και αδελφών ημών. Και δάξον αυτούς εν το ποφουτινό εν το ποχλόερο εν το παναψήξιος εν θα φέδρω την λύπη και στον άκμο. Παναμάρτημα το παραπτών πραξέν εν λόγω εργοδιανίας ο κατός και φυλάντων του Θεού συγχώρησαν. Ότι και στην άνθρωπο σου ζήσετε και έχω μαρτύρει στου συγχαρμόνου εκτό του μαρτύρει πάρκ. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Κύριε Λέησον, ότι η ανάσταση τη ζωή και η ανάπτυξη πάντων των υπέρ τη πίστη και τη πατρίδα αγωνισαμένη ωραϊκό και πεσών των ευκαιριών. Τη πηγαίνει με ένα γόρι που πάνε και πεσκά των πατέρων και αδελφών ημών και των αδελφών ημών των ποντίων των θυσιαστέντων κατά την γενοκτονία και γενοκτονία την γενομένη μισθολοφόντων. Τη Θεό Θεό Σιμών και συντόσα να φέρουμε στην άνθρωση Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και του οποίου πνεύμα την ίν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό Κύριε πνεύμα την ίν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, πέστη βάλλη. Δόξα την Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δώσεις. Ο και νεκρών και ζώντων εξουσίαν εγώνων σαν τόνας βασιλεύς και αναστάσεις και νεκρών κτός αληθινός Θεός Μόρτ. Τις πρεσβείες Παναχράντη και Παναμόμαγες αυτού Μητρός δυνάμει και τιμήν και σοκλείου σταυρού προστασίες των τιμήνων κορονίων. Τι ωραία ήλιο νερών την έμενο σημαίνει την οικησία σου, την μίαν τόξο προφήτη προδρόμου και βαριστιάν. Τον έγιναν τόξο προβατόρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ τα γιου και την κέντρο τρεμέρου φίλου του Χριστού Εζάρου. Τα ψυχά σπάνω των υπερ των υπερ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων ηρωικός και πεσών των ευκλειός. Εν της του γένους ημών αγώσει πάρε την κυπεσκά των πατέρων και αδελφών ημών και τανίν των αδελφών ημών. Των θυσιαστέντων κατά την γενοκτονία των ποντίων. Εν εις κοινές δικαιών τάξεων κόρπης ο Αβραάμ αναπαύσε μετά δικαιών συνεργήσει μας δελέησε και σώσε. Ως ο κατός φιλάνθρωπος και διεύον Θεός, αιωνίας σας η μνήμη εξωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Και χώρον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, διεφρότου Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. 100 και 2 χρόνια μετά διεκδικούμε τη δικαίωση για αυτούς που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν, αλλά και για όσους ανέβηκαν τη Γολγοθά προς τις επιβίωσεις. Για τους ξεριζωμένους που κατάφεραν να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού και να την παραδώσουν σε εμάς τους νεότερους, 1914-1923. Με ένα σχέδιο έδρυσαν τρεις εθνικότητες από το χάρτη. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι, 353.000 Πόντιοι και 250.000 Ασσύριοι. 2 εκατομμύρια και πλέον έχασαν τη ζωή τους. Και πίσω από τα νούμερα κρύβονται ανθρώπινες ψυχές. Η μεγαλύτερη γενοκτονία, η οποία συντελέστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Συγγνώμη, η Άγκυρα δεν έχει ζητήσει ακόμη. Με το παρελθόν της δεν προτίθεται να συμφιλειωθεί. 1908 συστήνεται το κίνημα των νεότουρκων, ηγέτες του, οι Ενβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, που υιοθετούν ακραίες εθνικιστικές πρακτικές με στόχο να αφανίσουν κάθε χριστιανικό πληθυσμό ή να τον εξισλαμίσουν δια της βίας, ώστε να επιτύχουν ομοιογενή συνοχή και υπόσταση του Οθωμανικού κράτους. Ο υπεύθυνος προπαγάνδας Ναζίμ Μπέις δήλωνε με στόχο: εκτός των Τούρκων, όλα τα άλλα στοιχεία να εξοντωθούν, ασχέτως θρησκείας ή πίστης όπου ανήκουν. Αυτή η χώρα πρέπει να καθαρίσει από τα ξένα στοιχεία. Οι Τούρκοι πρέπει να κάνουν την εκαθάριση. Με σημαία την ιδεολογία αυτή, οι Νεότουρκοι υλοποιούν σε παγκόσμια πρωτοτυπία γενοκτονία υπό την καθοδήγηση Γερμανών αξιωματούχων, όπως του περιβόητου αρχιστράτηγου Λίμαν Φον Σέιντερ, συμβούλου της Ψηλής Πύλης.
Κατά πως φαίνεται, η ιδεολογία του ναζισμού έπρεπε να δοκιμαστεί πρώτα αλλού, ώστε τα αποτελέσματά τους να σταθούν μια πρώτη ιδέα για τα ολοκαυτώματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τα αρρωστημένα μυαλά επέδειξαν τους τρόπους επιβολής του σχεδίου εξολόθρευσης με τα τάγματα εργασίας, τις πορείες θανάτου, τις συνοπτικές δίκες, τις πυρπολήσεις, τις εκτοπίσεις και εκτελέσεις ατόμων. Ο Γάλλος αντιπλήρχος Πολέν σε έκθεσή του στο γαλλικό γραφτικό αναφέρει: οι Νεότουρκοι σε συνεργασία με τους Γερμανούς απέβαλαν τη μάσκα. Μεθοδική επιχείρηση εξαφάνισης του ελληνικού στοιχείου. Οι διωγμοί μεταβλήθηκαν σε εκατόμβες. Χιλιάδες εξοντώθηκαν στα Μελέτα Μπουρού. Η κορύφωση των τραγικών γεγονότων γίνεται το 1919 με την ανάληψη της εξουσίας από τον Κεμάλ Μουσταφά και την αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου και άφηξη στις 19 Μαΐου στη Σαμψούντα με αποστολή την υποτιθέμενη ειρήνευση από τη δράση ομάδων ατάκτων. Αυτονόμησή του από την υψηλή πύλη και συνάντησή του στη Χάμσα στις 29 Μαΐου με τον Τοπάλ Οσμάν. Οι πόντοι δεν έμειναν όμως με σταυρωμένα χέρια. Αντιστάθηκαν με αντάρτικο, με το οποίο έμενε να γράψουν λαμπρή ιστορία. Το τελικό χτύπημα έρχεται με το σύμφωνο φιλίας Ρωσίας-Τουρκίας το 1921, όπου η Τουρκία εξοπλίζεται με βαρύ ρώσικο εμπλισμό. Ο πόντος καίγεται από άκρη σε άκρη. Τα δικαστήρια της Αμάσιας με συνοπτικές διαδικασίες στέλνουν στην αγώνη όλους όσους δικάζουν. Στην εν λόγω περιοχή, μέσα σε ένα δίμηνο, ο πληθυσμός αφανίζεται, ενώ 394 ελληνικά χωριά σβήνουν οριστικά από το χάρτη. Τα ίδια συμβαίνουν και όπου αλλού υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Η ιδεολογία του θανάτου θερίζει, βιάζει, εκτελεί, εκτοπίζει, πυρπολεί. Σύμφωνα με τη σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου του 1948 του ΟΗΕ, που έχει ισχύει από το 1951, προβλέπονται τα εξής. Έγκλημα γενοκτονίας συνιστούν οι πράξεις που σκοπό έχουν να εξαφανίσουν μερικώς ή ολικώς μια εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα. Κάπως έτσι ο λατβωμένος πόντος μετατρέπεται σε εθνικό πλήγμα και κοντά σε αυτόν αιμορραγεί η Μικρά Ασία και κάθε χώμα όπου πατούν Έλληνες. Στο τέλος του Τοπάλ Οσμάν θα σταθώ ένα λεπτό. Ο Οσμάν το 1923 σκότωσε τον βουλευτή της Τραπεζούντας Αλή Σουκρού, που θεωρούταν προστάτης των Ελλήνων. Όμως η δολοφονία του βουλευτή ξεσήκωσε τρομοκρατικές πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κεμάλ δεν μπορούσε πλέον να το προστατεύσει και διέταξε τη σύλληψή του. Πιθανόν να μην το χρειαζόταν άλλο και προτιμούσε να εξαφανιστούν μαζί του τα τεκμήρια των φρικαλαίων πράξεών του. Ο Οσμάν προσπάθησε να κρυφτεί. Συνελήφθη και εκτελέστηκε. Ο σφαγέας του πόντου προδόθηκε από τους δικούς του ανθρώπους και τον αντιμετώπισαν, όπως έλεγε και το παρατσούκλι του, σαν ίενα που πια δεν ήταν χρήσιμη σε κανένα. Σήμερα, εμείς οι νεότεροι επομιζόμαστε το μεγάλο βάρος. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε την παράδοσή μας, όπως ακριβώς την παραλάβαμε τους προηγούμενους. Μεγάλο στόχος η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς ο στόχος μας δεν φαίνεται να είναι ακόμα εθνικός. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, όπως η επίτευξή του θα συνιστά ξεκάθαρο μήνυμα της ανθρωπότητας, πως δεν θέλει να βιώσει ποτέ ξανά γενοκτονίας από κανέναν, σε βάρος κανενός. Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας μας οφείλουν να πετάξουν από πάνω τους τα φοβικά σύνδρομα που τους διακατέχουν και να βάλουν το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης ψηλά στη λίστα της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι αδερφείς μας Αρμένοι προσφάτως μας έδειξαν το δρόμο. Σε τέτοια ζητήματα οι θέσεις μας οφείλουν να είναι ξεκάθαρες και διαπραγμάτευτες. Ευχαριστώ. Κατάθεση στεφάνων. Για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο έπαρχος Κώνης Ήρου. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ο διοικητής της 80ΤΕ.
Για το Δήμο Κο. Διευθυντής της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Για τη Λιμενική Αρχή ΚΟ. Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΟ. Για το Σύλλογο Ποντίων ΚΟ, ο Ξενιτέας, ο Πρόεδρος. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Yes.